Έντονες ήταν οι αντιδράσεις του Προέδρου των Κτηνοτρόφων Χαλκιδικής Δημήτρη Κόμνου, ο οποίος με τηλεφωνική παρέμβαση στην τηλεόραση του Ένα Channel και στην εκπομπή Ένα με τη Γη με τον Τάσο Παλαιστίδη, έδωσε δρυμή κατηγορό στην Περιφερειακή Σύμβουλο Κατερίνα Γεροστεργίου για πιθανή άγνοιά της σε θέματα που αφορούν τους κτηνοτρόφους Καβάλας. Ήταν Πρόεδρος των Κτηνοτρόφων του νομού Χαλκιδικής, θα πω την κυρία Γεροστεργίου ότι να μην ανησυχεί για τον τρόπο που θανατώνονται τα ζώα. Σε λίγα χρόνια, κύριε Γεροστεργίου, δεν θα υπάρχει κτηνοτροφία σε αυτή τη χώρα. Και επειδή είστε και περιφερειακή σύμβουλος, αντί να ασχολείστε με τον τρόπο που θανατώνονται τα ζώα, θα πρέπει να ασχολείστε με τα προβλήματα των κτηνοτρόφων της περιφέρειάς σας. Έχουμε ικανούς πρόεδρους στη δική σας περιφέρεια. Θα συμβουλεύω να καλέσετε τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων του νομού Καβάλας, τον κύριο Δημόπουλο, να σας πει για τα προβλήματα των κτηνοτρόφων. Διότι σήμερα οι κτηνοτρόφοι έχουν πρόβλημα επιβίωσης εκμετάλλευσης τους. Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με τις τιμές που πουλούνται τα αμνοερήφια, 3,5 ευρώ, δεν χρειάζονται πολλά χρόνια. Σε ένα-δυο χρόνια θα καταρρεύσουν όλες. Και τότε θα τρώμε αναγκαστικά χόρτα, όπως λέγει ο κύριος Ζωσόπουλος. Και ως μέλος της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα θέματα. Έχω κάνει πολλές επαφές και είμαι σε διαρκή επικοινωνία με τον κύριο Δημόπουλο για ό,τι χρειαστεί. Και επιπλέον είχαμε κάνει και μία πρόσφατη ειδική συνεδρίαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Για τα θέματα ακριβώς των γεωργών και των κτηνοτρόφων. Αναγνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολλά και σοβαρά τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι και οι κτηνοτροφικές μονάδες. Είμαστε τα κοντά και τα παρακολουθούμε. Επειδή και είναι δυσκολή, θα σας συμβούλευα να μην ασχοληθείτε με τον τρόπο που θα ανατώνετε τα ζώα. Θα σας συμβούλευα να ασχοληθείτε με το θέμα των λιγνοποιήσεων. Να ασχοληθείτε με τα έργα της υποδομής στον αγροτικό τομέα. Θα σας συμβούλευα να ασχοληθείτε με τις άδειες ίδρυσης λειτουργίας στους Δήμους, με τα γενικά πολεοδομικά σχέδια που η πλειοψηφία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων δεν έχουν άδειες ίδρυσης λειτουργίας λόγω γενικών πολεοδομικών σχεδίων. Μάλιστα, τηλεφωνική παρέμβαση στην εκπομπή φαίνεται πως έκανε και ο δημοσιογράφος Άγγελος Τζέλιος, που κατέθεσε τη δική του άποψη για το θέμα. Εξοργίστηκα, αναγκάστηκα να πάρω τηλέφωνο γιατί οργίστηκα με τις δηλώσεις του Προέδρου των Κτηνοτρόφων της Χαλκιδικής για ένα και μόνο λόγο. Δεν είμαι απόλυτα χορτοχάβος εγώ όπως ο κύριος Ρουσόπουλος παραδείγματος χάρη. Τρώω και κρεατάκι πότε. Αλλά εξοργίστηκα προσπαθώντας ο Πρόεδρος της Χαλκιδικής να περάσει τη δική του άποψη ότι ξέρετε ότι αν δεν τρώτε κρέας εμείς θα καταστραφούμε. Είναι αδιανόητες αυτές οι δηλώσεις που κάνει λέγοντας ότι αν δεν τρώμε όλοι μας ας πούμε κρέας ή αν δεν σκοτώνουμε με αυτό το βάρβαρο τρόπο τα ζώα θα καταστραφούν οι κτηνοτρόφοι. Δηλαδή εγώ τι πρέπει να πω ας πούμε τώρα σαν δημοσιογράφος ή σαν ένας απλός καθημερινός πολίτης ότι δεν με ενδιαφέρει αν καταστραφείτε εγώ δεν τρώω κρέας.